Κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι με η Χριστίνα Κουσουνή και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Μία από την τηλεόραση τη Ναυτεμπορική. Στην πώληση του 30% των μετοχών του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλο και την εισαγωγή των μετοχών του στο χρηματιστήριο τη Αθήνα, αλλά και στην αποκρατικοποίηση των συστημικών τραπεζών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg από τον Ταβό όπου βρίσκεται για τι εργασίε του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Ο κ. Μητσοτάκη ρωτήθηκε για την πώληση του 30% του αεροδρομίου Ελευθέρω Βενιζέλο και απάντησε ότι αυτό θα γίνει του πρώτου μήνε του 2024. Έχουμε πουλήσει μετοχέ από από τις τράπεζες μας θα πουληθεί και ένα σημαντικό μέρος της τράπεζα Πειραιός. Αλλά βλέπω και νέε εγγραφές στο χρηματιστήριο της Αθήνας, επισήμανε ο Πρωθυπουργό, Ενώ αναφερόμενος στον τουρισμό είπε ότι η Αθήνα είναι ένας προορισμός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στοχεύουμε σε αγορές υψηλών εισοδημάτων, αλλά όσα χτίζονται πρέπει να είναι βιώσιμα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν μέτρα για την ενίσχυση νέων οικογενειών ώστε να βρουν σπίτια προ ενοικίαση. Α δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. There is going to be uh, a significant chunk of Piraeus Bank that will be uh, sold off, and what I do expect Francine, is also new IPOs on the Greek uh, stock exchange. I mean, Greek companies uh, they need to raise capital. do well, you'd expect uh, news on on Piraeus uh, soon. Many people had concerns about the banking sector, the NPEs. Uh, we brought them down significantly. Now everyone seems to be very bullish uh, about Greek banks, and frankly, we need we need more uh, competition in the Greek banking sector. We need banks to uh, extend more um, credit to uh, to the real the real economy. Οι επιδόσεις του τουρισμού το 2023 σπάζουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 22,1 ευρώ έναντι 17,9 δισεκατομμυρίων το 2019, δηλαδή 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ υψηλότερα έναντι της χρονιάς που είχε σημειώσει το τελευταίο ρεκόρ. Η αύξηση στις εισπράξεις έφτασε το 12,5%. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023 το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρέχουσων συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 11,9 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντα μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κατά 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το έλλειμμα του Ισοζυγίου Αγαθών περιορίστηκε καθώ η μείωση των εισαγωγών υπερεύει αυτή των εξαγωγών. Σε τρέχουσε τιμέ, οι εξαγωγέ παρουσίασαν μείωση κατά 7% και οι εισαγωγέ κατά 12,1% την εκτίμηση ότι θα μπορούσε να διενεργηθεί δημοψήφισμα σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια, έξεφρασε ο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνημο σε δηλώσει του σε δημοσιογράφου, όπω μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση. Κατά την επίσκεψή του σε σχολείο στη Νέα Μάκρη, ο Αρχιεπίσκοπο ανέφερε ότι η Εκκλησία δεν θα πάρει τα όπλα, ωστόσο, όπω σημείωσε, έχει καθήκον να ενημερώσει τον κόσμο. Ο κ. Ιερώνημο επισήμανε ότι αν ο λαό θέλει να το κάνει, θα το κάνει. Επέμεινε δε ότι το πίμνιο πρέπει να ενημερωθεί ενώ σημείωσε ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να σκέφτεται ποια κοινωνία θέλουμε και ποια οικογένεια θέλουμε. Κάνωτο το όριο 10.000 ευρώ έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στι πληρωμέ με μετρητά στα κράτη-μέλη στο πλαίσιο μια νομοθεσία κατά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Ορισμένε χώρε, όπω η Γαλλία, έχουν ήδη επιβάλει αυστηρότερου κανόνε για το ύψο των πληρωμών σε μετρητά. Ωστόσο, σε άλλα κράτη-μέλη, όπω η Αυστρία ή η Γερμανία. Οι πληρωμές με μετρητά παραμένουν μέχρι σήμερα χωρί όριο. Η διαταξία αποτελεί τμήμα μια νομοθεσία που αποσκοπεί επίση στην καλύτερη καταπολέμηση τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατίας που συμφωνήθηκε μετά από δυόμιση χρόνια διαπραγματεύσεων και η οποία θα τεθεί σε ισχύ φέτο. Την ανησυχία του για την κλιμάκωση τη κρίση στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκη, συζητώντα τον Ταβό με τον αρχισυντάκτη του περιοδικού Foreign Policy, Ραβί Ακραουόλ. Ο πρωθυπουργό αναφέρθηκε σε όσα συμβαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα που προσπαθούμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, κάθε διακοπή στι γραμμέ τροφοδοτησία μπορεί και μόνο να περιπλέξει την προσπάθεια που καταβάλουν οι κεντρικέ τράπεζε, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκη. Σημείωσε πω η Ελλάδα μιλάει με όλε τι πλευρέ και κράτησε μετρημένη στάση στην κρίση της Μέσης Ανατολής, υποστηρίζοντας το δικαίωμα στην αυτοάμυνα του Ισραήλ και των αθώων στη Γάζα. Ο Διεθνή Οργανισμό Ενέργεια αναβάθμισε εκ νέου την πρόβλεψή του για την αύξηση τη παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2024, αν και παραμένει χαμηλότερη από τι προσδοκίε του ΟΠΕΚ. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργεια, η παγκόσμια κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 1,24 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2024, νούμερο χαμηλότερο από την πρόβλεψη του ΟΠΕΚ για 2,25 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίω. Ο Διεθνή Οργανισμό Ενέργεια ανέφερε επίση ότι η αναμενόμενη μείωση στο μισό του ρυθμού αύξηση τη ζήτηση σε ετήσια βάση το 2024 είναι αποτέλεσμα τη ολοκλήρωση τη ανάκαμψη μετά την πανδημία τη ισχνή οικονομική ανάπτυξη της μεγάλες οικονομίες, τη βελτίωση τη ενεργειακή απόδοση και τη άνθηση του στόλου των ηλεκτρικών οχημάτων. Έω τι 5 Φεβρουαρίου παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανση στο ρεύμα, η οποία λύγει κανονικά σήμερα Παρασκευή, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια να λάβουν την έκτακτη ενίσχυση που κυμαίνεται από 45 έω 480 ευρώ. Δύο 24 ώρα πριν την εκπνοή τη προθεσμία, οι αιτήσει στην πλατφόρμα Μαϊθέρμανση ξεπέρασαν τι 393.000, τη στιγμή που οι δυνητικά, οι δυνητικά δικαιούχοι είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια καθώς πλήρουν σορευτικά, εισόδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Ακολουθεί δύο-ωρή ανάλυση της επικαιρότητας στην εκπομπή On Politics με τον Φίλιππο Φιλπακόπουλο. Να έχετε όλοι ένα όμορφο μεσημέρι.